Πάμε να συνδεθούμε με το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου, καθώς ο Δημήτρης Κερίδης, ο απερχόμενος υπουργός, παραδίδει το χαρτοφυλάκιο στον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Απόδειξη της αυξημένης μας αξιοπιστίας στις Βρυξέλλες ήταν και η έγκριση μετά από επίπονες διαπραγματεύσεις του προγράμματος διευκόλυνσης θεωρήσεων των Τούρκων τουριστών για ολιγοήμερες επισκέψεις σε 10 νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Πρόκειται για τη μοναδική εξαίρεση στη ζώνη Σέγγεν, που ήδη συνεισφέρει σημαντικά στις οικονομίες των ακριτικών νησιών μας, αλλά και φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως υπόδειγμα καλής γειτονίας ανάμεσα στη Μικρασιατική Ακτή και σε εμάς. Οι στόχοι του Υπουργείου και μιας σύγχρονης και ρεαλιστικής μεταναστευτικής πολιτικής είναι δύο. Η καταπολέμηση της παράνομης και η ενθάρρυνση της λελογισμένης νόμιμης εργασιακής κινητικότητας με όρους και κανόνες, σύμφωνα με τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και με απόλυτη ασφάλεια για την ελληνική κοινωνία. Για την καταπολέμηση της παράνομης, πέρα από όσα κάνουν οι αρχές ασφαλείας της χώρας, επιβάλαμε τη βελτίωση της συνεργασίας μας με την Τουρκία. Δεν ήταν εύκολο και απαιτούσε θάρρος και όραμα απέναντι στους δικαιολογημένα καχύποπτους. Καταφέραμε ωστόσο από τον περασμένο Σεπτέμβριο και μετά να βελτιώσουμε την ανταπόκριση των τουρκικών αρχών στην καλύτερη φύλαξη της ελληνοτουρκικής μεθορίου στον Εύρο και στη θάλασσα, αλλά και τη συνεργασία για την καταπολέμηση των παράνομων δικτύων των διακινητών. Η Ελλάδα οφείλει να έχει την πολιτική, τα εργαλεία και τα εργαλεία για την άσκησή της, χωρίς να εξαρτάται από τις διαθέσεις άλλων. Ένα τέτοιο εργαλείο είναι, για παράδειγμα, και η τελευταία ΚΙΑ που υπέγραψα με τον συναρμόδιο Υπουργό Προστασίας του Πολίτη για τον ορισμό για πρώτη φορά του Εθνικού χθες αυτό, για τον ορισμό για πρώτη φορά του Εθνικού Συντονιστή για τις Επιστροφές και του Εθνικού Συντονιστή για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης. Όμως ταυτόχρονα αναγνωρίζουμε ότι πέρα από όσα μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας, με τη συνεργασία πετυχαίνουμε πιο εύκολα και καλύτερα αποτελέσματα. Αναλάβαμε την επαύριο της μεγάλης τραγωδίας της Πύλου και μέσα από μια σειρά από ενέργειες και πρωτοβουλίες, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καταφέραμε να ανατάξουμε την εικόνα της χώρας. Από εκεί και πέρα, δώσαμε έμφαση και στο μεγάλο ζήτημα της νόμιμης εργασιακής κινητικότητας από το εξωτερικό που έχει ανάγκη η αναπτυσσόμενη ελληνική οικονομία. Διαπραγματευτήκαμε 6 διμερείς συμφωνίες με φίλες χώρες, οι οποίες σύντομα θα υπογραφούν. Ενεργοποιήσαμε τη συμφωνία με την Αίγυπτο, δημιουργήσαμε μια δίωδο για την νόμιμη απασχόληση των μεταναστών που μένουν στην Ελλάδα εδώ και χρόνια, ώστε να είναι καταγεγραμμένοι, να εργάζονται νόμιμα, πληρώνοντας φόρους και εισφορές, και επιμείναμε στην προσπάθεια στελέχωσης, ψηφιοποίησης, ενίσχυσης της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων και εν γέννη αναβάθμισης της διοικητικής ικανότητας του μηχανισμού της νόμιμης μετανάστευσης. Υπάρχουν ωστόσο πολλά που πρέπει να γίνουν μέσα στο επόμενο διάστημα με την συνεργασία όλων των συναρμόδιων Υπουργείων και τα είπαμε αυτά και λίγο πριν στο γραφείο σας, κύριε Υπουργέ. Στο νέο σας γραφείο. Αξίζει να σημειωθεί ότι η απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη μετανάστευση είναι η ενίσχυση των πολιτικών ένταξης, που στόχο έχουν την καταπολέμηση της περιθωριοποίησης και παραβατικότητας και σε αυτό το πεδίο, όπως και σε αυτό της προστασίας των ευάλωτων πληθυσμών, έχει σημειωθεί πρόοδος, αλλά υπάρχουν ακόμα πολλά που πρέπει να γίνουν. Κλείνω λέγοντας τούτο. Το μεταναστευτικό είναι και θα είναι μια μεγάλη διαρκής πρόκληση για όλη την Ευρώπη. Είμαι από αυτούς που πιστεύουν στη μέση οδό, στην οδό της λογικής, μακριά τόσο από τις αφέλειες της μιας πλευράς, όσο και από τις κραυγές της άλλης. Σε μια πολιτική που πιστεύει στα σύνορα και την προστασία τους, αλλά ταυτόχρονα πιστεύει στις ευρωπαϊκές αξίες, στο διεθνές δίκαιο και τη συνεργασία. Στη Νέα Δημοκρατία είμαστε περήφανοι για την πολιτική μας και τα αποτελέσματά της. Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τη μεγάλη ευκαιρία που μου έδωσε να συμμετέχω στο κυβερνητικό έργο και να προσφέρω όσο μπορώ για μια καλύτερη Ελλάδα. Τον ευχαριστώ για τη μακρά εμπιστοσύνη του εδώ και χρόνια. Στην πολιτική είμαστε όλοι μέλλοντες τέος. Και ήρθε η ώρα και για μένα να γίνω τέος υπουργός. Παραμένω ωστόσο βουλευτής και στρατιώτης της παράταξης στον μεγάλο αγώνα που έχουμε μπροστά μας υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Χαίρομαι ειλικρινά που παραδίδω σε έναν συμπατριώτη μου, με τον οποίο γνωριζόμαστε από παιδιά. Χαίρομαι που ως καβαλιώτης παραδίδω σε έναν καβαλιώτη. Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος δεν χρειάζεται συστάσεις. Είναι ένα από τα πιο έμπειρα στελέχη της παράταξης και είμαι βέβαιος ότι θα τα καταφέρει περίφημα. Φίλε Νίκο, καλώς όρισες στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και καλή επιτυχία στο έργο σου. Οι συνεργάτες μου και εγώ θα είμαστε δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς.
Έχετε πάρα πολλά να κάνετε. Πραγματικά καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Υπουργέ, πρώτα οφείλω ένα ευχαριστώ σε εσάς. Είστε ένας εξαιρετικός συνάδελφος, ένας λαμπρός συνάδελφος, συγκροτημένος επιστήμονας, καταξιωμένος στο έργο του και με πολιτική διαδρομή, θα έλεγα, η οποία ασφαλώς δεν έχει τελειώσει, ούτε τελειώνει σήμερα. Συνεχίζεται και οδηγεί, το εύχομαι με όλη μου την καρδιά, αλλά και εκφράζω μια βεβαιότητα γι' αυτό, οδηγεί σε καλύτερα μέρη, διότι έχετε αποδείξει ότι επαξίως καταλάβατε τα αξιώματα που καταλάβατε και έπεται συνέχεια. Σας ευχαριστώ και για την ενημέρωση που μου κάνατε, πληρέστατη. Έχω την αίσθηση ότι δεν θα τελειώσει εδώ, θα τα ξαναπούμε, γιατί τα θέματα πραγματικά είναι πολλά. Ασφαλώς πρέπει και εγώ να ενημερωθώ για όλα τα πολλά και ενδιαφέροντα που πραγματεύεται αυτό το Υπουργείο. Αλλά εν τούτης, πιστεύω ότι όλα όσα συμβαίνουν σε μια πολιτική διαδρομή είναι κομμάτια μιας πορείας. Η πορεία δίνει πολλές φορές την εντύπωση ότι διακόπτεται, σταματάει, αλλά στην ουσία ποτέ δεν σταματάει, συνεχίζεται. Συνεχίζεται, εξελίσσεται και πολλές φορές οδηγεί σε πιο καινούρια και πιο ενδιαφέροντα πραγματικά μονοπάτια. Σας ευχαριστώ ειλικρινά για την συνεργασία που πάντα είχαμε, ειδικά σε αυτό το ημίωρο που με ενημερώσατε για τα βασικά θέματα του Υπουργείου. Προσβλέπω στο μέλλον και σας εύχομαι πραγματικά κάθε επιτυχία από εδώ και πέρα στην πορεία, που όπως είπα δεν συνεχίζεται, απλά εξελίσσεται. Κυρίες και κύριοι, κυρία Υφυπουργέ, αγαπητή Σοφία, κυρία κύριοι Γενικοί Γραμματείς, Γενικοί Διευθυντές του Υπουργείου, αγαπητά στελέχη του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, μετανάστευσης μάλλον. Δεν προετοίμασα βέβαια την ομιλία μου αναλαμβάνοντας, εδώ κατά την παράδοση παραλαβή. Έχω να πω όμως ότι σκοπεύω να συνεχιστεί το έργο του πάρα πολύ κρίσιμου, εθνικά κρίσιμου Υπουργείου αυτού, στις κατευθύνσεις που έχουν τεθεί, τις σωστές κατευθύνσεις που έχουν τεθεί, στους στόχους απάνω που ετέθη από την πολιτική ηγεσία και βέβαια με ένα πράγμα κατά νου, ότι το Υπουργείο αυτό και τη μικρό, θα έλεγα, σε όγκο, εν τούτης, έχει τεράστιο μέγεθος και κρίσιμη εθνική σημασία δεδομένων των προκλήσεων που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η χώρα μας, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μεταναστευτικό είναι μια πολυπαραγωγική, θα έλεγα, εξίσωση. Υπάρχει ευρωπαϊκή διάσταση, ασφαλώς, σε μια συγκυρία ιδιαίτερα κρίσιμη για την Ευρώπη, με πάρα πολλές αναδυόμενες και ήδη εκπεφρασμένες προκλήσεις και εντάσεις γεωπολιτικής φύσεως και άλλες, που κατά την προσωπική μου εκτίμηση πρόκειται να εντείνουν, αν θέλετε, και το πρόβλημα των ροών ή των πιέσεων των μεταναστευτικών. Άρα, ο βαθμός ετοιμότητας ασφαλώς και δεν χαλαρώνει, αντιθέτως, ενδεχομένως να πρέπει και να ενταθεί ανάλογα με τις συγκυρίες. Έχει όμως και την εθνική του διάσταση, και η εθνική του διάσταση και αυτή είναι πολυπαραγωγική εξίσωση, διότι έχει να κάνει με το κομμάτι της ασφάλειας όσον αφορά την προστασία των συνόρων της χώρας, έχει να κάνει με το κομμάτι της οικονομίας, ακουμπά στην απασχόληση, η νόμιμη μετανάστευση, και ξέρω ότι εδώ έχουν αναλυθεί και προφανώς θα συνεχιστεί αυτό πρωτοβουλίες και συνέργειες με άλλα υπουργεία που είναι απολύτως απαραίτητες. Έχει να κάνει με πάρα πολλά πράγματα που ακουμπάνε στην καθημερινότητα και στη λειτουργία του κράτους και ασφαλώς με ένα πολύ μεγάλο κομμάτι διοικητικής διαδικασίας με τα προβλήματά της, η οποία όμως πρέπει να εξελιχθεί, δεδομένου ότι η χρόνη πάντα είναι ένα πρόβλημα, προκειμένου να υπάρχει και μια ουσιαστική, αν θέλετε, χρησιμότητα σε αυτό που κάνουν οι υπηρεσίες.